Δήμαρχε, δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα εδώ στο Επιμελητήριο Σερών. Είναι μια ημερίδα, την οποία την κάνουμε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τον Πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Μέγκα, και σκοπό έχει να προωθήσει την έννοια, τη γνώση, καθώς και του αεροδρομίου Αεροπόρος Μόκας, στο Χορτερό, το οποίο ήταν ένα τόλμημα και δικό μου και της Δημοτικής Αρχής, και το τελειώσαμε, το φτιάξαμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Εκμεταλλευτήκαμε τις άδειες λειτουργίας που υπήρχαν από παλαιότερα. Στρώσαμε ένα από τους καλύτερους διαδρόμους που υπάρχουν από πλευράς ποιότητας στην Ελλάδα. Στόχος μας στην επόμενη Δημοτική Αρχή είναι να το επεκτείνουμε και να, γιατί όχι, και να αποτελέσει και ένα εναλλακτικό αεροδρόμιο και για τη Θεσσαλονίκη και για Σόφια κλπ. Θα βοηθήσει σαφέστατα, θα βοηθήσει και θα το ακούσετε μέσα και στην ημερίδα, στην ανάπτυξη της περιοχής και όλων των νομοσέρων, δεδομένου ότι θα μπορούν να μετακινούνται αεροπλάνα, κόσμος, προϊόντα, και να βοηθήσει, γιατί όχι, και στην ανάπτυξη υψηλού επίπεδου τουρισμού, το οποίο είναι ο τελικός μας στόχος. Θα προχωρήσουμε στην πλήρη αξιοποίησή του και Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε, θα το μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί ένα αεροδρόμιο, όπως γνωρίζετε, ή να λειτουργήσει ή να έχει τις άδειες μεγάλων διαδρόμων και προδιαγραφών, και πιστεύω ότι θα βοηθήσει γενικά, ακόμα μια φορά, στην ανάπτυξη της όλης περιοχής. Οπότε μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και επιβατικά αεροπλάνα μεγάλων εταιριών. Στον τελικό σχεδιασμό πιστεύουμε ότι εκεί θα καταλήξουμε, και όχι μόνο, γιατί όχι, να μην γίνει ένα εμπορευματικό αεροδρόμιο το οποίο να μπορούν να διακινούνται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, όχι μόνο του νομού Σερών, στην ευρύτερη περιοχή, και προϊόντα πράσινα που είναι δύσκολο και χρειάζονται, μπορούν αεροπλάνα να μεταφερθούν. Και θα δούμε. Τα όνειρα είναι πάρα πολλά και πιστεύω ότι οι δυνατότητες που δίνει μια στρατηγική τέτοια ανάπτυξη, γιατί μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία θα επηρεάσει τη ροή της περιοχής προς το καλύτερο σίγουρα, και δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο να φτιαχτεί. Θέλω να σας αναφέρω ότι το αεροδρόμιο του Καστελίου δίπλα από το Ηράκλειο είναι εδώ και 40 χρόνια προσπαθούν να το φτιάξουν, με διάφορα προβλήματα. Εμείς λίγο πολύ πιο γρήγορα, σε χρόνους ρεκόρ, το ετοιμάσαμε και ήδη έχουν γίνει διάφοροι αεροπλοϊκοί αγώνες και αποτελεί και βάση για άλλοι εξοπλιστές, αεροπλάνα, μπορεί να κάνει και άλλες κρίσεις. Να έρθουν αυτοκίνητα, να κάνουν αγώνες, να γίνουν πολλά πράγματα. Πείτε μας λιγάκι το τι έχει γίνει στο αεροδρόμιο και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης, να ξεκινήσω από αυτό, είναι να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό, πρώτον η ύπαρξή του και δεύτερον η χρησιμότητα που έρχεται από αυτό και στην υπάρχουσα του κατάσταση και σε αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης. Ήδη μέχρι στιγμής, όπως σας είπα προηγουμένως, χρησιμοποιείται για αγώνες, για ελαφρά αεροσκάφη, μέχρι και δικαιολογητήρια μπορούν να κατέβουν. Και όπως είπα και στο προηγούμενο σκέλος της ερώτησής σας, όπως απάντησα, πιστεύω και εύχομαι να πάρει το κανονικό το μήκος που χρειάζεται και το επιτρέπει και η γεωμορφολογία του εδάφους, για να μπορέσει να γίνει αξιοποιήσιμο και σε μεγάλα αεροσκάφη, όπως είπαμε.